Καλημέρα σε όλους και όλες. Ξέρετε, ώρες-ώρες, ανεβαίνοντας σε αυτό το βήμα, αναρωτιέμαι αν οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, που τόσα χρόνια βάλανε φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε τόσους αντιλαϊκούς νόμους, σε μια φορομπηχτική πολιτική που φορτώθηκε στις πλάτες του λαού μας, στα μνημόνια, στους εφαρμοστικούς, πώς έχουν το θράσος να ανεβαίνουν και να μιλάνε μέσα σε αυτή την αίθουσα και να απευθύνονται στον ελληνικό λαό, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής του συστήματος για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, πάντα όμως όταν έρχονται στην εξουσία να μην κάνουν τίποτε άλλο παρά να βάζουν το λαό να πληρώνει το μάρμαρο και οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες να τρίβουν τα χέρια τους. Και δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά κύριοι της εκπρόσωπης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αυξήθηκαν οι φόροι. Όταν αυξάνεται η τιμή, άλλη τιμή, μαθηματικά ξέρουμε όλοι μας, άλλη τιμή 24-13% έχει όταν το γάλα έχει 2 ευρώ και επιβαρύνεται ο λαός μας, και άλλη επιβάρηση έχει ο λαός μας όταν το γάλα έχει 4 ή 5 ευρώ. Άλλη επιβάρηση έχει όταν τα δημητριακά έχουν 5 ευρώ στο ΦΠΑ και άλλη επιβάρηση έχει όταν τα δημητριακά φτάνουν 10 ευρώ. Και τέτοιες επιβαρύσεις διαχρονικά τις έχουν βάλει όλες οι κυβερνήσεις στις πλάτες του ελληνικού λαού. Μειώντας και τα φορολόγητα, προσθέτοντας νέους φόρους, επιβάλλοντας χαράτσια, επιβάλλοντας το ένφια, επιβάλλοντας τεκμήρια, περαιώσεις κατά καιρούς. Άρα καλό είναι και ο ελληνικός λαός να βγάζει τα συμπεράσματά του από όλα αυτά τα χρόνια που έχει φορτωθεί στις πλάτες του μέσω της πολιτικής των κυβερνήσεων τα βάρη της οικονομίας. Η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας ωρεοποίησης, κωδικοποίησης και σύμπτυξης μιας φορολογικής νομοθεσίας που χρόνια τώρα, με ταξικό προσανατολισμό, καταβροχθίζει τα λαϊκά εισοδήματα, συσσωρεύοντας έσοδα, τα οποία επιστρέφει κάθε φορά με διαφορετικό, αλλά πάντα έξυπνο τρόπο, που εφευρίσκει κάθε κόμμα που διαχειρίζεται την εξουσία του κεφαλαίου, στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο ρόλος του αστικού κράτους στην καπιταλιστική κοινωνία. Να καλλιεργεί αυταπάτες και προσδοκίες στο λαό και απ' την άλλη, όταν του δίνει ένα, να του υφαρπάζει δύο την επόμενη μέρα. Αυτός είναι και ο ρόλος των φόρων στην οικονομική πολιτική σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και των φοροαπαλλαγών για τα μονοπόλια και τους ομίλους. Αυτές είναι και οι φορομπηχτικές πολιτικές που χρόνια τώρα με όλες τις κυβερνήσεις, συμμαχικές ή αυτοδύναμες, μνημονιακές και νατοικές, εφαρμόστηκαν στις πλάτες του λαού μας, δίνοντας προνόμια και κίνητρα στο μεγάλο κεφάλαιο, θωρακίζοντας την κερδοφορία του μέσα από τη διαμόρφωση ενός ιδηλιακού περιβάλλοντος επενδύσεων με επιδοτήσεις και χορηγίες οι οποίες είναι ποτισμένες με τη ζωή και το αίμα των εργαζομένων. Από την άλλη, στην προσπάθεια να υπάρχει διαρκώς σύγχυση στα λαϊκά στρώματα, η πολυπλοκότητα των νόμων με ασάφειες, επαναλήψεις, κενά, δυσνόητες έννοιες αποτελούν χαρακτηριστικό διαχρονικά των φορολογικών νόμων, των ερμηνευτικών διατάξεων και των οδηγιών των Υπουργείων Οικονομικών, φαινόμενο διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα. Με το σημερινό νομοσχέδιο έρχεστε στο όνομα της κωδικοποίησης να σπέρνετε αυταπάτες για ένα φόρο που εδώ και 37 χρόνια επί κυβερνήσεως Πασόκ, Υπουργός Οικονομικός Τσοβόλα, εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, ένα φόρο άδικο που επιβαρύνει κατά μέσο όρο με το 1/5 της αξίας των προϊόντων τους εργαζόμενους, τα πλατιά λαϊκά στρώματα, για ένα φόρο με ταξικό πρόσημο που πληρώνεται από το λαό μας για να επιστρέψει ζεστό-ζεστό στο μεγάλο κεφάλαιο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από το ΦΠΑ που μπορεί να είναι 24%,
ο ελληνικός λαός πληρώνει και 22% φορολογία, άρα 22 και 24, πόσο μας κάνει 46. Και 15% ασφαλιστικές εισφορές και μια σειρά άλλες υποχρεώσεις, φόρους, τέλη, πρόστιμα που του έχετε βάλει για να του εξανεμίζετε το εισόδημα και να του καλλιεργείτε αυταπάτες. Στην ουσία, σήμερα τακτοποιείτε εκκρεμότητες που δυσκολεύουν εσάς και τα αφεντικά σας. Συμμαζεύετε κενά και παραλήψεις για να διευκολύνετε τη φορομπηκτική πολιτική σας μακριά από τις λαϊκές ανάγκες και απαιτήσεις του λαού μας. Σήμερα η κυβέρνηση δείχνει τα δόντια της στον ελληνικό λαό. Ετοιμάζει το έδαφος μέσα από τέτοιους κώδικες όπως του ΦΠΑ, μέσω του νέου μεσοπρόθεσμου και του κρατικού προϋπολογισμού για τη μεγάλη σφαγή των λαϊκών οικοκυριών για τα επόμενα χρόνια, με την ανοχή όλων των κομμάτων. Πολλές οι δεσμεύσεις βλέπετε στο κεφάλαιο το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσες που είδαμε τον Πρωθυπουργό να γιορτάζει στην Κρήτη με Αμερικάνους γερουσιαστές τα γενέθλια των εχθροπραξιών του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος των λαών της Μέσης Ανατολής. Και σήμερα να κρατάει ψηλά την ατοϊκή σημαία των υπεριαλιστών στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Είναι τέτοια υποταγή σας στα μονοπόλια που ενώ ο λαός μας στενάζει με το τέρας της ακρίβειας να του καταβροχθίζει το εισόδημα, ο Υπουργός Οικονομικών να συνδιαλέγεται στο ΕΚΟΦΗΝ στο Λουξεμβούργο φέρνοντας νέα φυρμάνια στο λαό μας. Γεμάτα φόρους, ακρίβεια, πρόστιμα και ψηφιακούς λαβύρινθους, με καθυλωμένους μισθούς και συντάξεις από τη μία, αλλά δεσμεύσεις για υψηλή κερδοφορία για τις πολυεθνικές από την άλλη. Σήμερα, μάλιστα, θέλουμε να καταγγείλουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και όλων των άλλων κομμάτων του νατοϊκού τόξου που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο. Η κυβέρνηση δίνει σήμερα γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών, οδηγώντας τη χώρα μας στο στόμα του λύκου, λόγω της βαθιάς εμπλοκής στον πόλεμο, με την ανησυχία του λαού να μεγαλώνει καθημερινά δίπλα στην ακρίβεια και την πατρίδα μας να γίνεται στόχος αντιπίνων. Σήμερα, ένα χρόνο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών του κράτους δολοφόνου γενοκτόνου του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, πλέον κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα σχέδια και τις ορέξεις των υπεριαλιστικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το μαρτυρούν οι περίπου 40.000 νεκροί Παλαιστίνοι, οι κατεστραμμένες πόλεις, οι ξεριζωμένοι πληθυσμοί της περιοχής. Στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, που κατέχει εδώ και δεκαετίες παράνομα εδάφη στην Παλαιστίνη, το Λίβανο και τη Συρία, έχουν ανοίξει ορέξεις και αιματοκυλά ασταμάτητα με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα η Ελλάδα να βγει από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Ο λαός μας να μην γίνει κρέα στα κανόνια της αστικής τάξης, των κυβερνήσεων και των υπεριαλιστικών συμμάχων της. Να πάψει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και κάθε στήριξη του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Να επιστρέψουν οι φρεγάτας Πέτσες και όλο το στρατιωτικό προσωπικό από την αποστολή Ασπίδες, όπως και να κλείσουν εδώ και τώρα οι αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές. Η σημερινή συζήτηση γίνεται στον απόϊχο του νέου μεσοπρόθεσμου και της κατάθεσης του νέου προϋπολογισμού που επιβάλλουν με το έτσι θέλω στο λαό μας ματωμένα πλεονάσματα, καθήλωση μισθών και συντάξεων και φοροαφέμαξη των οικοκυριών. Είναι ξεκάθαρος ο προσανατολισμός της κυβέρνησης μέσα από έναν αντιλαϊκό οδικό χάρτη με την ανοχή και η συμπόρευση όλων των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου να ξεζουμίσουν το λαό μας για να πετύχουν ματωμένο πλεονάσματα. Στα πλαίσια βέβαια των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης που όλοι ευαγγελίζεστε και των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι υποκλίνεστε. Έτσι, τα φορολογικά έσοδα θα αυξάνονται διαρκώς, με το λαό μας να πληρώνει το μάρμαρο, αφού θα συνεχίσει να ποτίζει με το 95% των άμεσων και έμεσων φόρων τα έσοδα του προϋπολογισμού. Την ίδια στιγμή που το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει φοροαπαλλαγές, ελαφρύσεις, ασυλία, προνομιακό επενδυτικό περιβάλλον, επιδοτήσεις, διευκολύσεις και μπούκωμα με ζεστό κρατικό χρήμα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουν οι φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Αλήθεια, γιατί δεν κάνει κανένας κουβέντα για αυτές τις τεράστιες φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις? Θα συνεχίσει ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, η επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,
Η στήριξη των στρατηγικών επενδυτών της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης για τα οποία ματώνει καθημερινά ο λαός μας. Έτσι λοιπόν, οι εισηγμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι στο χρηματιστήριο είδαν τα κέρδους να εκτοξεύονται κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας κοντά τα 6 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή όμως, στα λαϊκά νοικοκυριά, ο μισός μισθός, και κρατάτε το καλά και πλέον, φεύγει στα είδη διατροφής και τις στεγαστικές ανάγκες, με χιλιάδες οικογένειες να περικόπτουν ακόμα και από το ψωμί, τα φρούτα και τα βασικά είδη για να βγάλουν πέρα το μήνα. Οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι στην ενέργεια, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τις τράπεζες απολαμβάνουν φοροασυλία τη στιγμή που οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι στενάζουν κάτω από την κυβερνητική μπότα της φοροαφέμαξης, των προστήμων και του ψηφιακού λαβύριθου που τους οδηγούν σε οικονομικό μαρασμό, χρεοκοπία και λουκέτα. Η κυβέρνηση μπορεί να περηφανεύεται για τα πλεονάσματα 7 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, για τη φορολογία που εκτοξεύεται σε πάνω από 60 δισεκατομμύρια και τα νέα σκοπής πράσινα χαράτσια. Τα συγχαρητήρια όμως δεν τα παίρνει από το λαό μας, ο οποίος υποφέρει, στενάζει και ανεβαίνει καθημερινά το γολγοθά του άγχους και της ακρίβειας. Ζει μέσα στην ανασφάλεια που του επιδεινώνεται ακούγοντας ότι το 2028 θα φτάσουν οι μισθοί εκεί που ήταν το 2011. Με όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο στα χέρια της μεγαλεορκοδοσίας, με συνταξιούχους που θα πάρουν αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό, με αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες να πληρώνουν τριπλή φορολογία για εισοδήματα που δεν απέκτησαν, με αγρότες να βλέπουν το βιός τους να συνθλίβεται από μια ακόμα πιο εχθρική κοινή αγροτική πολιτική, με κόφτες δαπανών ακόμα και για τις στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, και το αστικό κράτος να ανοίγει νέα πεδία εμπορευματοποίησης και κερδοφορίας σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτική προστασία, νερό και ενέργεια. Με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν σταθερά πάνω από 7 δισεκατομμύρια το χρόνο για νατοικές δαπάνες, ώστε να φιγουράρει η χώρα μας στις πρώτες θέσεις σε νατοικούς εξοπλισμούς. Ενώ την ίδια ώρα να καλούνται να κάνουν για το πέρασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική οικονομία ακόμα μεγαλύτερες θυσίες στο βωμό της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών, των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Ο λαός μας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, με την ακρίβεια στην ενέργεια, την ώρα που οι όμιλοι κάνουν πάρτι κερδοφορίας, αλλά και τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και εμπορεύματα εξαιτίας της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που οι εφοπλιστές τρίβουν τα χέρια τους για τις επιλογές σας. Για τις επιλογές σας και την κερδοφορία τους. Έτσι λοιπόν, πάνω από 500.000 ευρώ πληρώνουμε καθημερινά σαν λαός για τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα που το κεφάλαιο βλέπει ευκαιρίες από την πολεμική οικονομία στην ανοικοδόμηση και τα σχέδια για τους εμπορικούς και άλλους δρόμους που θα περάσουν πάνω από τα πτώματα των λαών. Αυτά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, βουτυγμένα κυριολεκτικά στο αίμα των εργατών και των λαών, έρχεται να διασφαλίσει η κυβέρνηση με το μεσοπρόθεσμο, την κωδικοποίηση νόμων και διαδικασιών, τα προαπαιτούμενα και τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις, αλλά και από την βαθύτερη εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζουν μπουρλότο στην περιοχή. Σχέδια που συνυπογράφουν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ. Γιατί όλοι σας έχετε δεσμεύσει στο κεφάλαιο. Όλοι σας πίνετε νερό στην κερδοφορία του. Όλοι σας υποκλίνεστε και αγωνίζεστε ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα το πιο σάπιο, το πιο σκληρό και αδιφάγο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά φτώχεια, πολέμους, ξεριζωμούς και δυστυχία. Φέρνετε σήμερα προς ψήφιση ένα κώδικα ΦΠΑ που δεν αλλάζει σε τίποτα τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του φόρου, το ταξικό του πρόσημο σε βάρος του λαού μας. Έναν φόρο που δεκαετίες τώρα έγινε το εργαλείο ξεζουμίσματος των εργαζομένων, των μικρών αυτοαπασχολουμένων και των βιοπαλλεστών αγροτών. Ένα φόρο που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα κάθε μέρα και περισσότερο, κάνοντας απαγορευτική την πρόσβαση του λαού μας στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα απαραίτητα είδη για την επιβίωση και την κάλυψη των βασικών αναγκών της ζωής του. Γι' αυτό και το λέμε ξεκάθαρα. Καταψηφίζουμε το νέο κώδικα
που μας πλασάρει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λέμε ξανά και ξανά. Επιβάλλεται σήμερα η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα. Η αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένη κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Η κατάργηση του νόμου έκτρωμα για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και βιοπαλλεστές αγρότες. Η αναπροσαρμογή προς τα πάνω όλων των ορίων των επιδομάτων πρόνοιας του ΟΠΕΚΑ. Και επειδή σίγουρα δεν θα το κάνετε εσείς, θα το επιβάλλει ο λαός μας μέσα από τους οργανωμένους αγώνες του πολύ σύντομα. Με ένα ισχυρό ΚΚΕ που δεν έχει δεσμεύσει στο μεγάλο κεφάλαιο και τους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που δεν τρέφει ούτε καλλιεργεί αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική λαϊκή ευημερία στο πλαίσιο του σημερινού βάρβαρου συστήματος, του παροχημένου και διεφθαρμένου κράτους, που δεν τρέχει να επιδιορθώσει τις δρογμές του συστήματος που υποκλίνεστε. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη ως κόμμα στην αστήρευτη δύναμη του οργανωμένου λαού να φέρει τα πάνω κάτω, να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στον 21ο αιώνα, για να ξημερώσουν επιτέλους καλύτερες μέρες για εμάς και τα παιδιά μας. Είναι σίγουρο ότι μπορούμε και θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.